Λοιπόν, Σοφία, ναι. Τι έγινε με τη διαθήκη της Ρένας Βλαχοπούλου, της αγαπημένης? Στην εφημερίδα News έδωσε συνέντευξη ο αδερφός της Ρένας Βλαχοπούλου, ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο οποίος έχει ένα παράπονο, ένα πολύ μεγάλο παράπονο για το ότι η αδερφή του δεν άφησε τίποτα σε αυτόν και στα παιδιά του. Γιατί συμβαίνει αυτό με όλους τους μεγάλους τοπιούς, Αυτό είναι αλήθεια που λες. Δηλαδή, το ξαναδεί να έχει γίνει, αν και νομίζω ότι... Όντως, έχει δικιά της οικογένεια, Ρένα Βλαχοπούλου, άφησε εκεί. Τα άφησε όλα στο σύζυγό της και αυτό είναι που ενόχλησε πάρα πολύ την πλευρά του αδερφού της. Να σας πω τι λέει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα News. Εμείς τα αδέρφια της δεν πήραμε τίποτα από τη Ρένα, ούτε μία καρφίτσα. Πίνακες ζωγραφικής τεράστιας αξίας, πανάκριβα κοσμήματα και ακίνητα. Όλα αυτά λέει τίποτα εμείς δεν πήραμε. Ήταν άδικο για όλους εμάς που ήμασταν δικοί της άνθρωποι, που ήμασταν το αίμα της. Επίσης, λέει σε άλλο σημείο ότι πείραξε πιο πολύ όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τα παιδιά του, δηλαδή τα νύψια της Ρένας Βλαχοπούλου. Κάτσε, παιδιά, δηλαδή, τον αγαπούσαν τη Ρένα. Δηλαδή, γιατί να αφήσεις τα νύψια της Ρένας Βλαχοπούλου κάτι στη διαθήκη? Δεν κατάλαβα. Εντάξει, μπορεί να είχαν κάνει κάποια συζήτηση, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και να είχε πει η Ρένα Βλαχοπούλου ότι εσένα, αδερφέ μου, επειδή σε αγαπάω, επειδή με στήριξες, επειδή είσαι δικός μου άνθρωπος, μπορεί να θέλω να σου αφήσω εκείνο τον πίνακα. Αγάπη μου, αν έχεις δικιά σου οικογένεια, θα τα αφήσεις τον άντρα σου. Δεν θα τα αφήσεις τα αδέρφια σου και στα νύψια σου. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, αν έχεις τόσο μεγάλη και αμύθιτη περιουσία, μπορείς να βοηθήσεις και εφόσον το έχουν ανάγκη και οι άλλοι συγγενείς σου, εννοείται. Να, δεν έχεις καμία υποχρέωση και δεν είναι κακό να κάνεις το αντίθετο. Εντάξει, αίμα σου είναι και τα αδέρφια σου όμως, και αν έχουν ανάγκη. Τώρα νομίζω ότι για να πάρει μια τέτοια απόφαση θα έχει τους δικούς της λόγους. Και γενικά τα οικογενειακά θέματα είναι κάτι που είναι πολύ λεπτά τα όρια. Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό που λες, έχουμε εμείς αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής μας έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στη Ρένα Βλαχοπούλου, ήταν στο στενό της περιβάλλον και ο οποίος σχολιάζει πώς ήταν σαν άνθρωπος η Ρένα Βλαχοπούλου και μας λέει για όλους αυτούς που ήταν κοντά της και την εκμεταλλεύονταν. Ο Μάκης Δελαπόρτας. Η Ρένα θα μπορούσα να πω πως πάρα πολύ οικονόμα, γιατί ήθελε να είχε καλά γεράματα, εξασφαλισμένα γεράματα όπως έλεγε, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά σε ανθρώπους που την είχαν ουσιαστικά ανάγκη. Γιατί όταν είσαι γνωστός άνθρωπος, σίγουρα δίπλα σου θα έρθουν και πάρα πολλοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν πράγματα και καταστάσεις. Αυτό η Ρένα το ξέρει πολύ καλά, το είχε αμπαρωμένο καλά σαν το ότι μην μπείτε πιο μέσα από όσο θέλω και μην προσπαθήσετε να με εκμεταλλευτείτε γιατί δεν το θέλω έτσι, αλλά σε έναν άνθρωπο που είχε πραγματικά ανάγκη θα είχε πάντα ένα φάκελο με κάποια χρήματα μέσα και τη Ρένα θα μπορούσα να πω... Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρεις ποτέ πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον και πόσο μπορεί να του σταθεί, έτσι. Τώρα το αποτέλεσμα. Εντάξει, ελπίζουμε να λυθεί. Τώρα δεν είναι κρίμα όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή να δημιουργούνται τέτοια πράγματα και τα κληρονομικά, έτσι. Μα δεν σέβονται το θάνατό του. Δεν σέβονται ότι έχει φύγει από τη ζωή. Είναι κρίμα όντως. Συμβαίνει συχνά αυτό με τις διαθήκες πάντως και είναι λίγο λυπηρό. Τι. Λοιπόν, πάμε στη Βίκη Χατζηβασιλείου.